Στη Λάρισα η εικόνα ποια είναι? Η εικόνα είναι ότι αυτή τη στιγμή γύρω στους 16.000 φοιτητές που έχει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, mm-hmm. στεγάζονται μόνο 466. Ούτε χίλιοι. Τι λέτε? Ούτε χίλια άτομα. Ναι. Που σημαίνει αυτό, και δεν είναι το ζήτημα μόνο στη Λάρισα, είναι για όλη την Ελλάδα, ότι μόνο το 2% των φοιτητών στεγάζονται. Και γι' αυτό εμείς λέμε ότι πρέπει και η κυβέρνηση να πάρει θέση σε όλο αυτό. Γιατί και η προηγούμενη και αυτή η κυβέρνηση έχει μεγάλο ρόλο και ευθύνη για το ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ναι. Τώρα στην πόλη, ποιες είναι οι τιμές που ακούτε, κύριε Κουρελά, έτσι, από τους συμφοιτητές σας, από τους ανθρώπους και τους γονείς ή άλλα τα παιδιά που έρχονται για να εγγραφούν στο πανεπιστήμιο? Εντάξει, και εδώ πέρα οι τιμές πάνω στα ίδια κυμαίνονται, από 200 ευρώ μέχρι και πιο αυξημένα, γύρω στα 500 δηλαδή. Για να βρούμε, για να πει κάποιος φοιτητής ότι θα βρει ένα καλό σπίτι. Υπάρχει μια πρόταση από τον σύλλογο των Airbnb να δίνεται το σπίτι για 9 μήνες στο φοιτητή. Το Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, αν δεν κάνω λάθος, κύριε mm-hmm. Μπάκα, μπορεί να παίρνει τα προσωπικά του αντικείμενα και μετά να επανέρχεται για την καινούργια χρονιά. Στο διάστημα αυτό δεν θα πληρώνει ενίκιο. Ναι, αυτή την πρόταση πώς την ακούτε? Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Το ζήτημα είναι ότι η ανάγκη της στέγασης των φοιτητών mm-hmm. Είναι απαραίτητη. Τώρα, εφόσον το πρόβλημα είναι αυτό, ότι πρέπει κάποιος να νοικιάσει, εμείς πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά. Το ότι πρέπει να αυξηθούν τα άτομα που θα πρέπει να μένουν στις εστίες, να δημιουργηθούν νέες εστίες, mm. γιατί τώρα οι ιδιώτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν το σπίτι τους όπως μπορούν. Και μιλάμε τώρα για φοιτητές οι οποίοι τα οικονομικά τους κυμαίνονται Μάλιστα. από 0 μέχρι 15.000 εισοδήματα και αναγκάζονται να μένουν έξω. Μάλιστα. Άρα μήπως θα πρέπει η συζήτηση να κυμανθεί λίγο διαφορετικά και όχι στο Airbnb? Ότι πρέπει τα πανεπιστήμια να παρέχουν και...